Εχθές μαζί με άλλους συντρόφους και συντρόφισσες επισκέφτηκα το ΕΚΑΒ. Εκεί μου είπανε δεν έχουμε όπλα να πολεμήσουμε. Το ΕΚΑΒ είναι για να αντιμετωπίσει το έκτακτο. Και αυτή τη στιγμή σε κάθε βάρδια το 1-2 όσα αυτοκίνητα έχουν και ό,τι προσωπικό ασχολείται με το να μεταφέρει ασθενείς από την περιοχή στη Βέρεια, γιατί δεν υπάρχει αξονικός. Μάλλον δεν δουλεύει, ο αξονικός έχει χαλάσει. Με αποτέλεσμα, αν θέλουμε μια αξονική, μια εξέταση που χρειάζεται αξονικό τομογράφο, μπορεί να πάει και μερικές ώρες μετά, αλλά ένας άνθρωπος που έχει άμεση ανάγκη για αυτό που παθαίνει, μπορεί να περιμένει ώρες γιατί δεν υπάρχει το ΕΚΑΒ. Το λέω αυτό για να δείξω από μια άλλη πλευρά το μέγεθος του προβλήματος, γιατί το χώρο της υγείας το ζω, το ξέρω, και αυτό που συμβαίνει στο νομό είναι να βάζουν τις τοπικές κοινωνίες να μαλώνουν. Πού θα είναι το διοικητικό συμβούλιο των δύο νοσοκομείων, αν πρέπει να έχουμε δύο, ένα ή κανένα. Εμείς θέλουμε και νοσοκομεία τα οποία είναι δευτεροβάθμια φροντίδα, άρα μπορεί να πηγαίνει προγραμματισμένα και δεν είναι δύσκολο να προγραμματίσει κανείς ένα χειρουργείο και είτε στην Έδεσα, είτε στα Γενιτσά, είτε στην... Αλλά εκείνο που χρειάζεται είναι η πρωτοβάθμια. Εκεί που χρειάζεται την άμεση, το εξωτερικό ιατρείο, το οποίο έχει καταρρεύσει. Πέρα από το... Γι' αυτό και ακόμη και επισκεπτόμενοι πριν από ένα μήνα τον διοικητή του νοσοκομείου, μας έλεγε ότι εντός των επόμενων εβδομάδων θα διορθωθεί το πρόβλημα με τον αξονικό και θα έρθει ένα άλλο. Τέλος του χρόνου ένας ακόμη αξονικός. Ένα άλλο όμως είναι το ερώτημα. Αυτά που έρχονται είναι πλέον ξεπερασμένες τεχνολογίες. Είναι αξονικοί που έχουν απαξιωθεί. Κύριε Πασχαλίδη, το ερώτημα μου είναι συγκεκριμένο. Τα προβλήματα αυτά τα έχουμε, τα ξέρουμε που αντιμετωπίζει ο κόσμος, η κοινωνία. Εσείς μπορείτε να μας πείτε ότι μέσα σε δύο χρόνια, ένα χρόνο, θα έχει αξονικό, θα έχει μαγνητικό το νοσοκομείο το ένα, το άλλο, το βήμα. Εννοείται, yeah. Μα εμείς όπως το είπε και πολύ καλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεσμεύεστε. Όχι προσωπικά. Αγωνιστείτε, σαν ένα ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Νομίζω ότι. Εντάξει, εγώ δεν θα κάνω τις διαπιστώσεις. Ανέφερα το περιστατικό για να δούμε πόσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και το είπε και ο συνάδελφός μου, ο Χρήστος Μίας, που και αυτός είναι στον χώρο υγείας, ότι έχει μια άλλη αντίληψη για την υγεία. Αυτή η αντίληψη δεν μπορεί να είναι έξω από όλα αυτά. Δεν μπορεί. Άμεσα τα νοσοκομεία θα πρέπει να απαντάνε στην καθημερινότητα, στα προβλήματα που έχει ο λαός της Πέλλας. Γι' αυτό είναι άμεση προτεραιότητα να στελεχωθούν πρώτα απ' όλα με ανθρώπινο δυναμικό. Λείπει το νοσηλευτικό προσωπικό, λείπει το ιατρικό προσωπικό, δεν επαρκεί και με την αντίστοιχη τεχνολογία. Ίσως τα δύο χρόνια είναι και πολλά.